όταν άκουσα τον Αύγουστο ότι αναλαμβάνεται πρόεδρος του ΑΣΤ. Λέω, γιατί, τι γίνεται εκεί πέρα που αναλαμβάνει. Γιατί αναλαμβάνει ο Στέλιος Παπάς, πήγε στον ΟΑΣΤ να δει. Και μάλιστα σε ένα κλίμα αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, ξαφνικά ακούω κρατικοποίηση. Γιατί κρατικοποίηση των ιδιωτικών αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τι πράγματα είναι αυτό. Θα ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε, θα σας δείξω λοιπόν έναν πίνακα. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί στην τηλεόραση. Αλλά όταν το επιχειρηματικό κέρδος καταχωρείται στα έξοδα, δεν καταλαβαίνω τι είδους επιχειρηματικό κέρδος. Το επιχειρηματικό κέρδος στα έξοδα. Στα έξοδα. Παρακαλώ πολύ, ορίστε. Πόσο ήταν το επιχειρηματικό κέρδος, έχουμε μια τάξη μεγέθους, τι γίνεται. Θα σας το πω και αυτό. Από το 1990 μέχρι το 2016, με ένα συνολικά κατατεθειμένο μετοχικό κεφάλαιο 20 εκατομμυρίων, mm-hmm. οι μέτοχοι εισέπραξαν 324 εκατομμύρια. Πόσα? 324. Αυτό είναι το λιγότερο. Mm-hmm. Το περισσότερο είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Και το δημόσιο έβαλε για τη λειτουργία του ΟΑΣΤ 2 δις 54. Δεν είναι τόσο ιδιωτικές οι αστικές κοινωνίες στη Θεσσαλονίκη. Τι δοτούμενες ήταν, έτσι. 2 δις. Και πόσο ήταν το κέντρο στο επόμενο που μας είπατε? Ήταν. Εξαρτάται με τον χρόνο. Με τον χρόνο, εντάξει. Για παράδειγμα, το 1990, 341%. Θέλετε να ακούσετε κι άλλα? Αυτά μπαίνανε ως έξοδα. Το 1991, 416%. Το 1992, 500... Είναι εκατομμύρια. Εκατομμύρια, για εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Για να σας καταλάβετε, από το 90 μέχρι το 95, 6 χρόνια δηλαδή, με μόλις κατατεθειμένο κεφάλαιο 1.180.000 ευρώ, πάρθηκαν ως επιχειρηματικό κέρδος 36 εκατομμύρια. Με 1 εκατομμύριο να επενδύσεις και να πάρεις σε 6 χρόνια 36. Πάντως έχουμε ήδη ζαλιστεί από τα ποσά που μας αναφέρετε. Δεν έχετε ζαλιστεί ακόμα. Δεν έχετε ζαλιστεί. Αυτό είναι ένα πόρισμα το οποίο το έχετε κάνει εσείς. Αυτό, όχι, έχει πάει στη δικαιοσύνη. Αυτά, είναι τα στοιχεία, οι ισολογισμοί. Είναι ισολογισμοί, δεν είναι. Αυτά έχουν πάει στη δικαιοσύνη, κύριε Παπά. Ασχολείται η δικαιοσύνη με αυτή την υπόθεση? Ναι. Ασχολείται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας φάκελος ογκοδέστατος με τα στοιχεία που έχετε βρει. Να σας πω, θα σας πω. Γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δεν τελειώνει. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και η δικαστική διαδικασία. Καταρχήν υπάρχει το πρόβλημα των μετόχων. Όπου γίνεται εκεί πράγματι μια σπέκουλα ότι τι γίνεται με τους μικρομετόχους κτλ. Εγώ έψαξα και βρήκα ότι πράγματι υπήρχε μια συναλλαγή η οποία ήταν μαύρη. Δηλαδή. Η μετοχή, καταρχήν υπάρχουν 424 άρθιες μετοχές και η μετοχή είναι 1840. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κάθε μέτοχος έχει κλάσμα της μετοχής. Ένα 8 για παράδειγμα ή ένα 4 της μετοχής μπορεί να έχει πουληθεί 100.000. Αλλά στο συμβόλαιο γράφει 300 ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι οι μέτοχοι αυτή οι διοικήσεις εκμεταλλεύονταν ένα καθεστώς αδιαφάνειας και λειτουργούσαν έτσι. Ακριβώς. Όχι μόνο αδιαφάνειας. Ένα προνομιακό καθεστώς που καλύπτεται νομοθετικά. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγαλύτερο είναι πρόβλημα. Κατά, μας κατά τη γνώμη μου. Υπήρχαν νόμοι που τους προστάτευαν. Κατά τη γνώμη μου. Εδώ υπάρχουν νόμοι οι οποίοι βγάζουν μάτι. Δηλαδή. Για παράδειγμα. Το 2014, ένα μήνα πριν τις εκλογές, βγήκε νόμος, αυτός εδώ νόμος, το βλέπετε, που είναι πολλοί νόμοι μαζί, διευθετεί πολλούς νόμους γιατί ήταν παραμονές εκλογών και σήμερα έχουμε και την επέτειο της επίσκεψης του Αλέξη του Τσίπρα στην Κεσαριανή και με τιμά ιδιαίτερα για Δήμα την Κεσαριανή. Με αυτό το νόμο λοιπόν ήθελαν να κλείσουν διάφορες υποθέσεις και κλείσανε πόσα χρόνια που δεν τα είχαν κλείσει. Δηλαδή άφεση δίνουν αυτοί οι νόμοι? Φυσικά άφεση δίνουν, όχι απλώς δίνουν άφεση, αλλά φορτώνουν και τις υποχρεώσεις στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα, να ρωτήσουμε κάτι που εύλογα μας έρχεται στο μυαλό. Με αυτή την άφεση που δινόταν από νόμους, με ένα καθεστώς που εκμεταλλεύονταν και λειτουργούσαν δεν έτσι ασίδωτα. Δεν ήταν κάλυψη. Κάλυψη λοιπόν. Άρα, άλλο άφεση και άλλο κάλυψη. Υπάρχει τα στελέχη αυτά μπορούν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, μπορούν να λογοδοτήσουν να πούνε τα σπατάλια. Η δική μου υποχρέωση είναι μέχρι εκεί που φτάνω να ερευνήσω, θα το ερευνήσω. Πέρα από εκεί
Θα ερευνήσουν οι αρμόδιες. Υπάρχουν δηλαδή ευθύνες ποινικές εδώ, υπάρχουν ευθύνες πολιτικές, αν μας λέτε γιατί. Τώρα, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος και κυρίως δεν είμαι δικαστικός. Μάλιστα. Έχουν πάει στην δικαιοσύνη. Μέχρι εκεί που, επαναλαμβάνω, μέχρι εκεί που μπορώ να ερευνήσω, θα τα ερευνήσω. Από εκεί και πέρα, αν θεωρήσω, και θεωρώ βεβαίως, γι' αυτό έχω προσφύγει κιόλας, ότι δεν μπορώ, υπερβαίνει τις δικές μου ορθότητες. Θα πάω στις αρμόδιες υπηρεσίες και ήδη πήγα. Το ένα κομμάτι είναι οι μέτοχοι. Και η διοίκηση, πώς χρησιμοποιούσε, μας δείξατε στοιχεία. Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα. Και το άλλο κομμάτι είναι το πολιτικό. Υπάρχει μια, μια νομοθεσία, μας λέτε. Το πρόβλημα είναι το διαχειριστικό, το πρόβλημα της διαχείρισης του πλούτου, ο οποίος έφευγε από τον ελληνικό λαό. Μιλάμε για εκατομμύρια. Γι' αυτό ρωτάμε για τις ευθύνες. Οι ευθύνες είναι προφανές ότι θα αποδοθούν από τις αρμόδιες αρχές. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Πολιτικές υπάρχουν. Μέσα στο είπα προηγουμένως. Δηλαδή, βεβαίως και υπάρχουν. Υπάρχουν ευθύνες υπουργών. Υπάρχουν ευθύνες των αρμοδίων που έχουν υπογράψει τους νόμους. Είναι πολύ απλό. Άρα εδώ υπάρχει και ποινική ευθύνη ή υπάρχει μόνο η πολιτική ποινική, ευθύνη. Τι είδους ευθύνη, αυτό θα το αυτό δει θα το η δικαιοσύνη. Αλλά πολιτική ευθύνη εσείς εντοπίζετε σαφώς από ό,τι μαθαίνετε. Σαφέστατα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε για παράδειγμα θεωρώ ότι. Οποιαδήποτε οικονομική υπηρεσία της Βουλής είδε αυτό το νομοθέτημα που έκλεινε 9 χρόνια, 5 χρόνια πριν και 4 χρόνια μετά, δηλαδή έκλεινε το 2009, το 10, το 11, το 12, το 13, προσδιορίζει το 14 γιατί το 14 θα έκλεινε σε ένα μήνα και όριζε το 15, το 16 και το 17. Αυτό πια. Εσείς με ποια λογική μια οικονομική υπηρεσία ή το γενικό λογιστήριο του κράτους θα μπορούσε να έχει εγκλίνει αυτό το νόμο. Θέλω μια εξήγηση. Μπορεί να το στείλετε όταν θα είμαστε Βουλή. Σκέφτεστε. Μα εχθές ήδη ήμασταν στη Βουλή. Ναι, το πήγατε στην Επιτροπή εννοώ με τις άλλες διαδικασίες. Σωστά. Δηλαδή εξεταστική. Δηλαδή να γίνει στην Βουλή. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το αποφασίζουν εκείνοι. Εγώ είμαι υποχρεωμένο. Οι βουλευτές μπορούν. Αν ενημερώσετε τους βουλευτές, μπορεί να γίνει σύσταση κάποια εξεταστική επιτροπή για αυτό το θέμα. Μα είναι προφανές. Εγώ γι' αυτό πήγα στην Βουλή εχθές. Για να δώσετε τα στοιχεία και να γίνουν διαδικασίες. Για τον έλεγχο υπουργών. Βεβαίως και για τον έλεγχο υπουργών. Γιατί όχι, δηλαδή είναι στο απειρόβλητο υπουργείο. Όχι, ρωτάω για τα στοιχεία που έχετε και αυτά. Μα προφανέστατα, μα όποιος έχει υπογράψει αυτά του είδους τα νομοθετήματα που πάνε να συγκαλύψουν απίστευτα ποσά τα οποία διοχετεύονταν προς ιδιώτες από τον ελληνικό λαό, δεν θα έχουν ευθύνες. Μάλιστα. Όλοι μόνο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε εξελίξει. Θα έχουμε εξελίξει αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που λέει αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη. Επειδή μας βλέπουν όμως πάρα πολλοί τηλεθεατές από τη Θεσσαλονίκη. Το ένα κομμάτι είναι αυτό η κακοδιαχείριση. Το άλλο όμως είναι και η καθημερινότητά του. Από τον Αύγουστο λοιπόν έχει γίνει κάτι εκεί με τις αστικές συγκοινωνίες ή έχουν παγώσει τα πάντα. Δεν έχουν παγώσει τα πάντα. Εμείς παραλάβαμε 240 λεωφορεία ή κανέναν Αυγούστο δρόμο και αυτή τη στιγμή τα έχουμε φτάσει στα 400. Για παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Το δικό σας το αυτοκίνητο. Κάθε πόσα χιλιόμετρα του κάνετε σέρβις, κάθε 15.000 χιλιόμετρα. Και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Ναι. Αυτά τα χιλιόμετρα ένα λεωφορείο τα κάνει μέσα σε ένα 1,5 μήνα. Mm. Που σημαίνει κάθε λεωφορείο πρέπει να έχει προληπτική συντήρηση κάθε 45 μέρες περίπου. Ξέρετε πόσα χρόνια είχαν να γίνουν προληπτικές συντηρήσεις. Από 3 έως 5. Και πώς πήγαιναν αυτά τα λεωφορεία. Άρα μιλάμε και για κίνδυνο και της ασφάλειας των πολιτών. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που το άνοιξα χθες στη Βουλή. Γιατί, και λέω το άνοιξα για πρώτη φορά στη Βουλή. Γιατί εμείς είμαστε από τη σύστασή μας υποχρεωμένοι να καλύπτουμε και για αστικές ευθύνες τα λεωφορεία. Σωστά. Τα λεωφορεία ασφαλίζονται, δεν έχουμε ασφαλιστική εταιρεία. Αλλά ξέρετε πόσα χρήματα βρήκαμε όταν πρωτοπήγαμε. Χρωστάγαμε 106 εκατομμύρια και βρήκαμε 1 εκατομμύριο. Δηλαδή ρευστότητα για 4 μόνο μέρες. Σήμερα, εχθές το αποκάλυψα. Το αποκάλυψα γιατί αν το αποκάλυπτα στην αρχή, θα υπήρχε τεράστια. Αντιλαμβάνεται. Τεράστιο πρόβλημα στην Θεσσαλονίκη με την έννοια ότι εδώ τι γίνεται. Θα πίστευαν ότι θα μείνουν έτσι. Ανεβαίνουμε σε ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή τα έχουμε καλύψει. Έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως. Με τη συμβολή βεβαίως και τη κυβέρνηση. Για να μπορώ αυτή τη στιγμή να λέω. Εντάξει, έχω το κεφάλι μου. Άρα εδώ και πέρα λοιπόν στον ΟΑΣ, τι καλύτερες μέρες έχουν να περιμένουν. Καταρχήν, έχετε υπόψη ότι ο ΟΑΣ είναι μια προσωρινή μορφή. Γιατί εμείς είμαστε. Με έργο εκεί. Δηλαδή το τέλος του 2019 τελειώνει η δουλειά μας. Και θα το δώσετε πάλι σε ιδιώτες. Όχι, βεβαίως. Υπάρχει ο ασύθιμα, υπάρχει ο νόμος. Ναι, υπάρχει ο νόμος δηλαδή δεν σκέφτεστε να ξαναπάει πίσω σε ένα καθεστώς. Θα μείνει εκεί στο σύστημα. Όχι στον ΟΑΣΤ, στον ασύθιμα. Στον, ναι, ναι. Ο ΟΑΣΤ τελειώνει. Στο κεντρικό σύστημα. Ναι. Εμείς ως διοίκηση έχουμε αναλάβει την εκαθάριση. Μάλιστα. Και μάλιστα την εκαθάριση εν λειτουργία για να μην μείνει πολύ χωρίς συγκοινωνίες. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να εξυπηρετούνται οι πολίτες και ταυτοχρόνως να καθαρίσουμε να κάνετε... και την κόπρο του Αυγία που λένε. Μάλιστα.
Είναι λοιπόν ένα διτόπιστο. Με τους ίδιους εργαζόμενους, με το ίδιο καθεστώς, εκεί δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι δεν θα απολύσουμε κανέναν εργαζόμενο. Να. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως εδώ είναι σαφές ότι και οι εργαζόμενοι πρέπει να διαχωρίσουν την ιδιότητά τους, όποιοι είναι μέτοχοι, από την ιδιότητα του εργαζόμενου. Ως εργαζόμενοι θα τους υπερασπιστούμε μέχρι κεραίας. Και αυτό αποδεικνύεται και από τη σύμβαση που υπογράψαμε, η οποία ψηφίστηκε με το 70% της συνέλευσης των εργαζομένων. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι αν προσπαθούν να αναζητήσουν τα χρήματά τους από μια διαδικασία η οποία δεν ήταν διαφανής, πρέπει να απευθυνθούν αλλού. Διότι πράγματι εγώ είμαι διατεθειμένος να βρω τη διαδρομή του χρήματος, αλλά επίσης είναι και εκείνοι υποχρεωμένοι να δώσουν στοιχεία ακριβώς για να βρεθούν οι πραγματικοί ενοχοί. Γιατί πράγματι υπήρχαν άνθρωποι που πουλάγανε τα ταξί τους, πουλάγανε τα για να μπουν στο ΟΝΟΑΣΤ και να πάρουν και μια μετοχή. Αλλά αυτά τα λεφτά δεν ήρθαν ποτέ στο ΟΝΟΑΣΤ. Άρα λοιπόν τώρα δεν μπορεί, να ικανοποιηθούν από την διοίκηση του ΟΝΟΑΣΤ. Πρέπει να πάνε στο Μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο εάν βοηθήσουν τη διαδικασία ανέβρεσης της πορείας του χρήματος. Να αποκαλύψουν όλες αυτές τις υποθέσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλιώς εγώ πού να τα βρω? Σωστά. Πού θα τα βρει η κυβέρνηση, να τα γεννήσει, δηλαδή χρήματα από μια μαύρη διαπραγμάτευση και από μια μαύρη συναλλαγή? Τους καλείτε λοιπόν, κύριε Παπά, με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν στην έρευνα, να δώσουν στοιχεία. Μα όπως για να αναλαμβάνω έχουν εγώ, όπως εγώ αναλαμβάνω να καθαρίσω αυτή την ιστορία, όλοι μας έχουμε ευθύνη απέναντι στην ιστορία αυτού του τόπου και στη χρεοκοπία στην οποία οδηγήθηκε η χώρα, να συμβάλλουμε ώστε να ξεκαθαριστούμε. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα ανεμοστρόβιλος ο κύριος.